9 και 31 πρώτα λεπτά στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τούτες τις ευρωεκλογές έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε υποψηφίους όλων των κομμάτων για να μας παρουσιάζουν θέσεις και απόψεις. Σήμερα στο σημείο αυτό θα καλημερίσω την κυρία Μαργαρίτα Κουταλάκη, η οποία είναι υποψήφια με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλημέρα σας, και την οποία σας γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς από τη συνδικαλιστική σας δράση από μερικά χρόνια νωρίτερα. Σας καλημερίζω, κυρία Κουταλάκη, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Καλημέρα, και εγώ χαίρομαι, να είστε καλά. Ωραία, εσείς ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς κατέρχεστε στις ευρωεκλογές. Υπάρχουν πάντως και άλλα κόμματα της κοινοβουλευτικής τα οποία καταγγέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κατέρχονται καν στις εκλογές. Εσείς γιατί αποφασίζετε να συμμετέχετε στη διαδικασία? Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο για να μην το ξεχάσω κιόλας, ότι αύριο Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα στην Καμάρα έχουμε την προεκλογική μας συγκέντρωση, που εκεί πέρα είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο και τους εργαζόμενους και την νεολαία να ακούσουν τις απόψεις μας. Ωραία. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν δίνεται δυστυχώς η ευκαιρία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στην τηλεόραση, δεν μας δίνουν το χρόνο και την φωνή και τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ξεδιπλώσουμε την πολιτική μας. Δεν είστε σαν την κυρία Λατινοπούλου, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι και αυτό. Οπότε είναι μια ευκαιρία έτσι να έρθουν να ακούσουν το πρόγραμμά μας, τις απόψεις μας κτλ. Αύριο δηλαδή στην Καμάρα, Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Τώρα, εμείς κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές, όπως και στις εθνικές εκλογές, γιατί μας δίνεται έτσι μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, να ξεδιπλώσουμε την πολιτική μας, να δείξουμε στους εργαζόμενους και στην νεολαία ότι δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος, ότι η πολιτική δεν είναι αυτό που έχουν μάθει ή αυτό που μας έχουν πλασάρει, ότι είναι τα πολιτικά κόμματα τα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες πολιτικές, και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει διέξοδος από αυτό, από την καθημερινότητα που ζούμε σήμερα, την υποτιθέμενη ανάπτυξη και την υποτιθέμενη σταθερότητα, είτε λέγεται από τα δεξιά, είτε λέγεται από τα δίθεν αριστερά. Οπότε μας δίνεται έτσι μια ευκαιρία και να καταγγείλουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, να καταγγείλουμε την σημερινή κυβέρνηση, γιατί είναι ένοχη για την πραγματικότητα την οποία ζούμε, η οποία είναι η ακρίβεια, είναι ο πόλεμος, είναι η φτώχεια, είναι η αγωνία να ζεις την καθημερινότητά σου με το αν έχεις να πληρώσεις το ενίκιο, αν μπορείς να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, γενικώς να βγάλεις το μήνα, ο οποίος δεν βγαίνει, και ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι 15 του μηνός ο μισθός έχει τελειώσει. Αυτή η πραγματικότητα, όσο και να θέλουν να την ντύσουν με όμορφα χρώματα ή με όμορφες λέξεις όπως είναι η σταθερότητα που είπα πριν ή η ανάπτυξη, νομίζω έχουν αποτύχει παταγωδώς. Έχουν καταστρέψει τα σχολεία μας και έχουν καταστρέψει, προσπαθούν να καταστρέψουν και τα πανεπιστήμια. Ψηφίσανε τον νόμο για την κατάργηση, για να δημιουργηθούν έτσι τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταστρέφουν τη δημόσια δωρεάν υγεία, οπότε νομίζω ότι συμμετέχουν στο πόλεμο, στέλνουν κοντέινερ στην Ουκρανία και φρεγάτες εκεί στην Ερυθρά θάλασσα, δίνουν γη και είδωρ έτσι στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους για να σκοτώνουμε τους Παλαιστίνιους. Ωραία, εντάξει, είναι κατανοητό. Να σου ρωτήσω, μόνο αυτά που είπατε είναι πολύ μεγάλα, σπουδαία το καθένα, από όπως και αν το δει ο καθής. Σε όλα αυτά όμως... Αλλά το ζήτημα όμως, είναι, θέλω να δώσω περισσότερη σημασία, ότι δεν είναι μόνο να καταγγείλουμε και να αναδείξουμε μια πραγματικότητα. Ωραία, την οποία την αποκρύπτουν, εντάξει, αλλά για να δείξουμε μια διαφορετική πολιτική. Ποια είναι η πρόταση, μια διαφορετική πρόταση δηλαδή για όλα τούτα? Ωραία. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Την Ευρώπη των λαών μπορούν να την κτίσουν μόνο οι ίδιοι οι λαοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την κτίσανε οι πλούσιοι για να διαφυλάξουν τα κέρδη τους και να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα.
Την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργήσανε για να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος στην Αμερική και στις άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Την Ευρώπη των λαών μπορούμε να τη δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό που λέμε εμείς και η διαφορά μας από τις υπόλοιπες έτσι αριστερές δυνάμεις, τις ακροαριστερές δυνάμεις, είναι ότι εμείς πιστεύουμε στην αυτοοργάνωση. Εμείς μιλάμε για κυβέρνηση των εργαζομένων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μπούμε μέσα στα σωματεία, να δημιουργήσουμε σωματεία, επιτροπές στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και να πάρουμε την δικιά μας τύχη στα χέρια μας. Δεν λέμε ψηφίστε ΟΚΔΕ για να θα σώσουμε ή ψηφίστε ΟΚΔΕ για να ανέβουμε στην εξουσία ή να βγούμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που λέμε ότι αυτό δεν γίνεται αν δεν συμμετέχουν ενεργά και οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι ίδιοι νεολαίοι. Αντιπολίτευση είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στην ίδια την κυβέρνηση δεν γίνεται με λόγια στη Βουλή, οποιαδήποτε Βουλή. Και αυτό νομίζω το έχει γράψει με πολύ καθαρά γράμματα η ίδια η ιστορία του εργατικού κινήματος. Δηλαδή, ότι αν θέλουμε να καταργήσουμε ένα νόμο ή να μην ψηφιστεί ένας νόμος, η αντιπολίτευση μπορεί να γίνει μόνο στο δρόμο, μόνο με αγώνες. Αγώνες όμως οργανωμένους, όχι γενικά αγώνες. Και εκεί έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και άμεσα για να ανακουφίσουν την καθημερινότητά μας, αλλά και έμεσα έτσι και πιο όπως είναι παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να βγούμε τα μνημόνια, ότι πρέπει να διαγράψουμε το χρέος, γιατί αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να πηγαίνουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες ή στους εξοπλισμούς, αλλά πρέπει να πηγαίνουν έτσι σε παροχές όπως είναι η υγεία, παιδεία, την ανάπτυξη. Μην ξεχνάνε ότι μιλάνε για ανάπτυξη και το τελευταίο διάστημα κλείνει μια επιχείρηση μετά την άλλη, το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο. Έχουν βγει δηλαδή ακόμα και οι Έλληνες εργοστασιάρχες και παραπονιούνται στον Μητσοτάκη γιατί δεν στρέφει το βλέμμα το ας πούμε στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά έχουμε να μιλάμε για ένα τουρισμό και έναν επισιτισμό που ξέρουμε πολύ καλά και εγώ τον έχω ζήσει από τα μέσα, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι της εστίασης και του τουρισμού που δεινοπαθούν κάθε καλοκαίρι, μόνο καλοκαίρι και όλη την χρονιά. Ναι, βλέπω τώρα ψάχνουν, λέει, στη Θεσσαλονίκη 5.000 άτομα. Ναι, δεν ξέρω αν θα τα βρούνε. Και αυτό μπορεί να είναι και λίγο πλασματικό, να πω την αλήθεια, αυτά τα νούμερα, γιατί βγαίνει έτσι ο ΣΕΠΕ και μιλάει έτσι για 80.000, 40.000, κάθε χρόνο λέει αυξάνει και τα νούμερα. Ναι. Από τη μία προφανώς οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν, δηλαδή γιατί μιλάμε για γαλέρες, δεν μιλάμε για καμία προστασία, δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει ΣΕΠΕ, δεν υπάρχουν ωράρια, καταργούν το πενθήμερο οκτάωρο, δηλαδή εμείς που δουλεύουμε εξάμερο ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις 6 μέρες την εβδομάδα. Αυτό θέλουν να το περάσουν και το έχει περάσει, δηλαδή ο Άδωνης μέσα από με τις κατάργες του πενθημέρου και του οκτάωρου. Ο Άδωνης και με το κοιτάξτε, όχι, περάσανε. Στα νούμερα μην έχετε πάντως, σας το λέω ειλικρινά, μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι τα ζητάνε, αλλά ξέρουμε πώς θα καλύπτουν. Δεν θα καλύψουν παίρνοντας εσάς για να διαμαρτύρουν. Όχι, ούτε πρακτικάρι. Πάνε αυτά. Αυτά που ξέραμε, αυτά είναι αυτά τα αρχαία τώρα χρόνια. Θέλουν να φέρουν εργαζόμενους. Έρχονται. Ναι, από... Ό,τι έχει μείνει από άνεργους Αλβανούς, από την Αλβανία, απελπισμένους ανθρώπους που έρχονται για ένα κομμάτι ψωμί, φέρουν ανθρώπους από το Βιετνάμ, φέρουν ανθρώπους μαζικά από την Αίγυπτο. Αυτοί κάνουν όλη αυτή τη φοβερή δουλειά για να στηθούν τα ξενοδοχεία κτλ. Εδώ θέλανε να βάλουν τα παιδιά. Τα προσφυγάκια που μένουν σε στρατόπεδα συγκέντρωση, τα λέμε εμείς, θέλουν να τα βάλουν να δουλέψουν έτσι για να βγαίνουν και καλά από το στρατόπεδο συγκέντρωσης και να έχουν και κάποια χρήματα κτλ. Δεν έχουν καμία ντροπή, δεν έχουν καμία ηθική, καλύπτουν και συγκαλύπτουν και μπαζώνουν εγκλήματα, τα ζούμε εκεί, εδώ με τα Τέμπη και ευτυχώς που υπάρχουν και οι γονείς και οι συγγενείς. Αλλά και το κίνημα το οποίο δεν αφήνει, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος που δεν αφήνει αυτό το έγκλημα να ξεχαστεί, θα υπάρχουν και άλλα εγκλήματα στο μέλλον, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι ο πυλώνας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής οδηγεί σε αυτά τα εγκλήματα και δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό, πρέπει να το λέμε. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι δημόσιοι οργανισμοί όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το νερό, όπως είναι οι συγκοινωνίες, όπως είναι η ενέργεια, δεν πρέπει να είναι
ιδιωτικοποιημένα. Έχουν ιδιωτικοποιήσει όμως τα πάντα, τα λιμάνια, τα τρένα, τα αεροδρόμια, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να θέλουν να την ντύσουν έτσι. Εντάξει, αλλά αυτές τις παρατηρήσεις μπορεί να τις κάνει και άλλο αριστερό κόμμα. Και όχι μόνο, δεν χρειάζεται να είναι και εξωκοινοβουλευτικό και κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστερής. Θα κάνει και άλλο αριστερό κόμμα. Εδώ τώρα μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους ακροατές, αλλά δυστυχώς αυτό το κόκκινο χαλί στο Μητσοτάκη τον έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την απογοήτευση που νιώθουν οι εργαζόμενοι και την απογοήτευση και στεναχώρια ότι με τους αγώνες δεν κερδίζουμε τίποτα, είναι γιατί και αυτό το χάλι το έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε να πούμε ότι η αριστερά δεν είναι αυτό που βλέπουν και αυτό που ακούνε οι εργαζόμενοι. Δεν είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και η νέα αριστερά που είναι μνημονιακή και αυτή, ή ακόμα και το ΚΚΕ. Ας στρέψουν το βλέμμα οι εργαζόμενοι και τα αυτιά τους προς αυτό που λέμε επαναστατική αριστερά. Τους καλούμε να μπουν ακόμη και σε αυτό που αποκαλείται. Ναι. Εντάξει, αλλά και σε αυτό που αποκαλείται επαναστατική αριστερά δεν υπάρχει ομόνοια. Άντε, εντάξει, εσείς βγάλατε εκτός το ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα αριστερά, το ΜΕΡΑ υποθέτω 25 και το ΚΚΕ. Ξέρω εγώ, είναι το σύνολο της αριστεράς που έχει υποδοπατήσει τις προσδοκίες των εργαζομένων και της νεολαία. Γιατί το ότι φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα και μιλάμε για το Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία και έχει περάσει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, νομίζω και κάποιοι άλλοι φταίνε. Δεν μπορούμε να είμαστε να αποποιούμαστε συνεχώς τις ευθύνες μας. Όλοι έχουμε ευθύνες, σαφώς, ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι η οργάνωσή μας, και αυτό έχει φανεί μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα, ότι έχει δώσει και συνεχίζει και δίνει όλες τις δυνάμεις. Είμαστε από τους πρώτους που μπήκαμε μέσα στα σωματεία, τα ανενεργά και σφραγίδες σωματεία από το ΚΚΕ, είτε είναι παράδειγμα χάρη το ΣΕΤΕΠΕ που είμαι εγώ που μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Δημιουργήσαμε επιτροπές στους χώρους δουλειάς, έχουμε δώσει πάμπολους αγώνες, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη σε καταστήματα εστίασης ή από την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων, για να συνεφέρουμε λίγο την κατάσταση που υπήρχε, να αναδείξουμε τα προβλήματα της εστίασης και των Deliverano παραδείγματος χάρη. Έχουμε μπει μέσα σε σωματεία, στις τηλεπικοινωνίες. Είμαστε αυτοί που τρέχουμε μαζί με συναδέλφους φυσικά και άλλους συνδικαλιστές την απεργία αποχή ενάντια στην αξιολόγηση και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Αυτό γίνεται καθημερινά από όλους εμάς τους εργαζόμενους, γιατί εμείς οι οκδίτες και οι οκδίτησες δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές. Εμείς, εγώ σήμερα παραδείγματος χάρη 3 παρά 10 πιάνω δουλειά. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί η ασχολία με την πολιτική σημαίνει ασχολούμαι με τη ζωή μου, ασχολούμαι με την καθημερινότητά μου, για να μην έχουμε μπροστά μας τον πόλεμο, γιατί εκεί μας οδηγούν, την καταστροφή του πλανήτη, το να πεθαίνουμε από αρρώστιες και να μην έχουμε ένα δημόσιο δωρεάν νοσοκομείο, αλλά να έχουν δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία μόνο όσοι έχουν λεφτά. Επειδή είναι πολύ μεγάλες, να τα παλέψουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, επειδή είναι μεγάλες διεκδικήσεις και τον αγώνα αυτό τον δίνουμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε και για τα επόμενα χρόνια, το ερώτημα είναι το εξής. Αν αποκλείεται, αποκλείοντας από συζήτηση και καταγγέλλοντας όλα τα κόμματα που εσείς, ας το πω έτσι με την παλιά μας ορολογία, θεωρείτε ρεφορμιστικά από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το ΚΚΕ, ξέρω εγώ, Με ποιους συμμαχούμε. Όχι, αυτό λέω, λέμε... αφήστε τα κόμματα, είναι μηχανισμοί, είναι οι άνθρωποι, έτσι. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το ΚΚΕ, που υποστηρίζουν το ΜΕΡΑ25 ή την Νέα Αριστερά. Όταν καταγγέλλεται μαζικά αυτό το χώρο, οι άνθρωποι αποστασιοποιούνται. Δεν καταγγέλλουμε. Πρώτα απ' όλα δεν καταγγέλλουμε τους οπαδούς τους ανθρώπους που έχουν ψηφίσει κατά καιρούς ή ψηφίζουν αυτά τα κόμματα. Η αριστερά, κυρία Κουταλάκη, ευτυχώς δεν έχει οπαδούς. Για τις κεντρικές πολιτικές. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πιστεύουμε στις εκλογικές συγκολήσεις. Γιατί, ας πούμε, μπορεί να σου πει κάποιος, γιατί δεν κατεβαίνετε μαζί. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει
να η ενότητα της αριστεράς πρέπει να φαίνεται στο δρόμο, πρέπει να φαίνεται στην πράξη, πρέπει να φαίνεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το να βγω εγώ και να, μαζί με ένα άλλο κόμμα και να κάνουμε μια συγκόλληση για να κατέβουμε σε εκλογές, για να πάρουμε μερικούς ψήφους παραπάνω, αυτό είναι σαν να κοροϊδεύουμε πάλι τον κόσμο. Και εμείς σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Πάντα λέγαμε την αλήθεια, ακόμα και αν αυτή η αλήθεια είναι αντιπαθητική ή μπορεί να γινόμαστε και εμείς αντιπαθητικοί, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια και θα πρέπει να την λέμε και θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Η νέα αριστερά, δυστυχώς, τα στελέχη τέλος πάντων που δημιούργησαν την αριστερά, έχουν ψηφίσει μνημόνια, έχουν ψηφίσει αντεργατικούς νόμους, έχουν δημιουργήσει συμμαχίες με το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά και να λέμε ξαφνικά νέα αριστερά. Δεν είναι νέα αριστερά, είναι παλιά αριστερά. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης ολόκληρος και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια επαναστατική αριστερά. Το σύστημα του καπιταλισμού έχει αποτύχει. Μας οδηγούν στον όλεθρο, τα βλέπουμε, τα ζούμε με την πλανητική. Ναι. Με την κυρία Κουταλάκη, ναι, για να προλάβω κάτι, ένα σχόλιο, το θέλω εδώ. Ναι. Κάποτε, τα παλιά χρόνια που λένε, η επαναστατική αριστερά όντως ήταν το φόβητρο για όλους αυτούς που λέτε. Σήμερα βλέπω το φόβητρο να είναι η ακροδεξιά. Δεν βλέπω να είναι καμιά επαναστατική αριστερά. Το φόβητρο είναι για τους εργαζόμενους. Γιατί πρέπει να φοβούνται την ακροδεξιά, με ποια έννοια? Ότι δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει την εργατική τάξη ακροδεξή. Τώρα βγαίνουν κάποιοι παλιοί ή καινούργιοι ακροδεξιοί, παύλα φασίστες, είναι η εφεδρεία του συστήματος, είναι η εφεδρεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη, ότι η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει οτιδήποτε έχει κατέβει στην Ευρωβουλή, έτσι. Και στο κάτω-κάτω με έναν τρόπο στηρίζει και το Μητσοτάκη, άσχετα τώρα βγαίνουν εκεί στο κοινοβούλιο και φωνάζουν, στηρίζουν και τι λέει ο ένας τον άλλο κτλ. Αυτά είναι όλα ψέματα και φούμαρα. Η ακροδεξιά είναι αυτή που θα πολεμήσει την εργατική τάξη, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το έχουμε ζήσει και σε άλλες εποχές. Θα κυνηγήσουν τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Το έχουν κάνει ήδη. Ας θυμόμαστε και τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν άφησε τίποτα ψήφιστο. Όλοι αυτοί οι νεόκοποι ακροδεξοί είναι εδώ για να τρομοκρατούν ουσιαστικά τους εργαζόμενους, και δεν πρέπει οι εργαζόμενοι σε καμία περίπτωση να στρέψουν το βλέμμα στην ακροδεξιά. Το στρέφουν το βλέμμα όμως, γιατί αν θυμηθούμε και την ιστορία στη Γερμανία, ανέβηκαν οι ναζιστές επειδή χάσανε οι κομμουνιστές. Επειδή κάποιοι πρόδωσαν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ένας, εγώ αυτό που συζητάω με τους εργαζόμενους, έτσι, και νομίζω ότι συζητάω αρκετά και με παλιούς και με νέους, είναι ότι έχουν απογοητευτεί τόσο πολύ με αυτό που λέμε αριστερά, γιατί το δοκιμάσαμε και αυτοί μας πρόδωσαν και αυτοί μας απογοητεύσαν, άρα δεν μένει τίποτα άλλο, άρα που, τι να κάνω, νιώθω αδιέξοδο, στρέφω το βλέμμα μου προς την ακροδεξιά. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένας εργαζόμενος και κανένας νεολαίος συμφέρον να κοιτάξει προς εκείνη την πλευρά. Το συμφέρον του είναι η ενότητα των λαών, η ενότητα των εργαζομένων, να παλέψουμε μαζί για ειρήνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ειρήνη στην Παλαιστίνη, για δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, και εδώ υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα έτσι αιτήματα που έχουμε και για την... που κατεβαίνουμε με αυτά τα αιτήματα, όπως είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, συντάξεις που να καλύπτουν το κόστος ζωής, συλλογικές συμβάσεις για όλους, οι οποίες δεν είναι και υποχρεωτικές, κατάργηση του ΦΠΑ, πλαφόν στις τιμές των τροφίμων, των βασικών προϊόντων, των ενοικίων, όχι σε καμία περίπτωση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στο εξεταστικό σφαγείο του νέου λυκείου, που αυτό που θα ζήσουν τα παιδιά μας πραγματικά θα είναι τραγικό, δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους, όχι φυσικά στη διάλυση του ΕΣΥ, να πάρθουν πίσω όλοι αυτοί οι νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα με τα απογευματινά χειρουργεία για τους λίγους, βαριά φορά πλούσιους. Υπάρχουν για τις λίγες οικογένειες που παίρνουν τα έργα και βλέπουμε να χτίζονται δρόμοι, να γίνονται μετρό, να γίνονται, πώς θα λένε αυτό πάνω στον περιφερειακό, το flyover, ναι, flyover και τα λοιπά, τα οποία όμως αμήν τι άλλο, αυτά τα χρήματα που είναι από τη δικιά μας τσέπη, έτσι,
και των Ευρωπαίων εργαζομένων πηγαίνουν σε λίγες οικογένειες. Κυρία Κουταλάκη. Αυτά, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε όλους αύριο, Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα στην Καμάρα, να μας ακούσετε και να γνωριστούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η κυρία Μαργαρίτα Κουταλάκη, η οποία είναι υποψήφια με